Στο, δεν ξέρω αν το είπα καλά. Νόμιζα ότι δεν το είπες καλά. Δεν το είπα καλά, ναι, θα το βρούμε όμως. Αεροκομιδών, τέλος πάντων, στη Σύρο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί λειτουργεί σαν κόμβος λοιπόν, και μικραίνει τον κίνδυνο. Αεροδιακομιδών. Μικραίνει τον κίνδυνο απώλειας χρόνου για πολύ σοβαρά περιστατικά στα νησιά. Καλημέρα, κύριε Καρατσιανόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παγώνη. Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέει ο Χρήστος, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικό, και μετά να πάμε και στην κριτική που δέχεται τους τελευταίους μήνες. Σωστά το είπατε στο τέλος. Είναι και, βάση αεροδιακομιδών. Είναι η δεύτερη βάση. Μας πήρε λίγο, αλλά το βρήκα. Δεν πειράζει. Είναι η δεύτερη βάση αεροδιακομιδών, η οποία ανοίγει στο Αιγαίο. Η μία είναι στη Ρόδο, έχει εδώ και καιρό που λειτουργεί, και η δεύτερη που ξεκίνησε τη λειτουργία της τώρα την προηγούμενη Δευτέρα. Λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη. Δεν ναι, ναι. Ναι, δεν ξέρω το μικρόφωνο. Ναι. Λοιπόν, είναι τέλος πάντων η δεύτερη βάση αεροδιακομιδών, η οποία ξεκινάει τη λειτουργία της στο Αρχιπέλαγος, μετά από αυτήν της Ρόδου. Μάλιστα. Και εκεί τώρα θα εδρεύει μία μονάδα η οποία θα υποδέχεται επίγοντα περιστατικά από τα νησιά των Κυκλάδων. Πώς ακριβώς θα λειτουργεί? Εκείνο το οποίο λειτουργούσε μέχρι τώρα, ας ξεκινήσουμε έτσι καλύτερα, ήταν το εξής. Η κεντρική βάση των αεροδιακομιδών, το ΕΚΑΒ, είναι στην Ελευσίνα. Από εκεί λοιπόν, όταν δεχόταν κάποια κλίση από το Αιγαίο, από τις Κυκλάδες, σηκωνόταν κάποιο πτητικό μέσο, είτε ελικόπτερο είτε κάποιο αεροπλάνο, τα οποία διέθετε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, που έχει και τη συντονιστική αρμοδιότητα για τη διάθεση των πτητικών μέσων. Ξεκινούσε από εκεί λοιπόν, πήγαινε μέχρι το νησί το οποίο δεχόταν την κλίση, δηλαδή μπορεί να ήταν η Σίκινος, η Μήλος ή οτιδήποτε άλλο, έπαιρνε το περιστατικό και κατευθυνόταν ξανά στην Ελευσίνα, όπου το περίμενε κάποια μονάδα, εφόσον ήταν βάρη και συνήθως έτσι ήταν, να το πάει στο πλησίαστο υγειονομικό σχηματισμό. Με αυτόν τον τρόπο τι επιτυγχάνεται? Καταρχήν μειώνουμε κατά μία ώρα περίπου την πτήση του υπτάμενου μέσου, τη διάρκεια της πτήσης ακριβώς. Και με δεδομένο ότι αυτά κατά κανόνα είναι πολύ επίγοντα περιστατικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γεγονός το οποίο σημαίνει δύο πράγματα. Αφενός μεν μειώνουμε κατά μία ώρα σχεδόν την πρόσβαση στο περιστατικό, γιατί είναι 35 περίπου λεπτά να προσεγγίσουν τις Κυκλάδες και να φύγουν από τις Κυκλάδες στα ελικόπτερα συνήθως. Αφενός μεν αυτό, και αφετέρου μία ώρα πτήσης έχει ένα κόστος για το δημόσιο γύρω στα 3,5-4-5 χιλιάρικα κατά μέσο όρο. Άρα κάθε πτήση η οποία γίνεται από τις Κυκλάδες και καταλήγει στο νοσοκομείο της Σύρου, γίνεται δηλαδή από τη βάση της Σύρου και καταλήγει πάλι στη βάση της Σύρου, σημαίνει ότι πέραν των σύγκριτων πλέον εκτιμάτων σε ό,τι αφορά δηλαδή την πρόσβαση στο περιστατικό, έχει και μια εξοικονόμηση της τάξης που σας ανέφερα. Στη Σύρο όμως υπάρχουν οι υποδομές ιατρικές και νοσηλευτικές ώστε να μπορέσει να υποστηριχθεί. Αυτό είναι μια ευκαιρία, όχι μια ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, είναι και η βούληση του Υπουργείου να ενισχυθεί το νοσοκομείο της Σύρου με τις κατάλληλες ειδικότητες, ούτως ώστε κάποια στιγμή να αντιμετωπίζονται πλέον όλα τα περιστατικά στο νοσοκομείο της Σύρου. Να πάμε και στην κριτική, ή θες να συνεχίσεις? Όχι, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Όπου θέλετε, πάμε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση τελευταία. Πόσο αποτελεσματικά είναι τα κέντρα υγείας στα νησιά και τι στατιστικές έχετε σε όλη αυτή τη διαδικασία με την εμπειρία σας σαν ΕΚΑΒ? Σώζονται ζωές σήμερα στα νησιά? Σας πω. Σώζονται ζωές και υπάρχουν γιατροί που με την δράση τους και την παρουσία τους. Γιατί ξέρω ότι βραβεύτηκαν κάποιοι γιατροί. Ακριβώς. Εκτελούν εξαιρετικό έργο σε όλα τα νησιά. Όπως οι δύο βραβευθέντες, ο κύριος Αποστολόπουλος και ο κύριος Δημητρίου. Ο Αποστολόπουλος από την Μήλου, το κέντρο υγείας. Ο γιατρός, ναι, και ο μεευτής ο κύριος Δημητρίου από το κέντρο υγείας Μυκόνου. Και είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ένα παράδειγμα του πώς με συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων της υγείας μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο της παρεχόμενης υγείας στον πληθυσμό. Έχουμε ένα στόλο γυρασμένο με 500, 600 και 900 χιλιάδες χιλιόμετρα. Πριν πάμε στο στόλο, να κλείσουμε λίγο το θέμα με την κριτική για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Και αυτό κριτική είναι. Είχα σκοπό να σας το θέσω και αυτό. Και συνεργασία με κάποιες εταιρείες.
αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε στις εταιρείες. Λοιπόν, έχουμε ένα στόλο γυρασμένο. Είχαμε δύο στην ουσία διαγωνισμούς για 186, αν δεν κάνω λάθος, και 113 οχήματα. Τελικά το ΕΚΑΒ πήρε 90. Γιατί? Κοιτάξτε, κατά τη δική μου άποψη δεν είχε σχεδιαστεί σωστά ο διαγωνισμός. Δηλαδή, όταν υπάρχουν δύο διαγωνισμοί, των οποίων ο ένας έχει 13 εκατομμύρια προϋπολογισμό και άλλους 8, δηλαδή υπερβαίνουν τα 15 εκατομμύρια, τότε θα έπρεπε αυτοί οι δύο διαγωνισμοί να συνενωθούν σε ένα διαγωνισμό. Πρέπει να πάμε Βουλή, παραμένει με ενεργό ρόλο η υποψηφιότητα.